Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2012. Ο Μάκης Ψωμιάδης συλλαμβάνεται για πολλωστή φορά στη ζωή του. Ο ίδιος δηλώνει πολιτικός κρατούμενος. Το ράδιο Αρβίλα στον Αντένα τον σατιρίζει. Η Χούντα επέστρεψε! Τα τάγκς θα ξαναβγούν στους δρόμους! Άρχισαν οι πολιτικές διώξεις αθώων πολιτών από την κυβέρνηση! Είμαι πολιτικός κρατούμενος της κυβέρνησης, διότι δεν έχω καμιά σχέση με τα στημένα. Δεν έβρισκαν τρόπο για να φημώσουν αυτό το κόσμημα. Αυτόν τον Άγιο άνθρωπο, αυτό το κατάλευκο περιστέρι της κοινωνίας μας. Όλοι στη μεγάλη συναυλία στα Προπύλαια με κεντρικό σύνθημα. Λευτεριά στο πολιτικό κρατούμενο Μάκη Ψωμιάδη. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη. Βόηθα Παναγιά για λευτεριά στο φουκαρά το Μάκη. Έβγα έξω, έχεις μπερδέψει όλους τους εισαγγελείς. Σε τσακώνει ο ένας και σ' αφήνει ο άλλος. Και ο Μίκης Θεοδωράκης. Τον Ψωμιάδη μην το κλαις. Να το σπέκε τα κοκέλη και πάει πρακτορείο. Θα προσποιηθεί ότι του έγινε σκληρό φάουλ ο Γιώργος Καραγκούνης. Λευτεριά στο πολιτικό κρατούμενο Μάκη Ψωμιάδη. Για να ξαναδούμε αυτό το κούρο να καπνίζει περήφανο στα ελληνικά γήπεδα. Αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ δεν φτιάχτηκε για να ξεσκεπάσει τον Μάκη Ψωμιάδη, αλλά ούτε και κανέναν άλλον, είτε βρισκόταν χαμηλότερα ή ψηλότερα από αυτόν. Ό,τι θα αναφερθεί για τον Ψωμιάδη έχει ήδη δημοσιευτεί. Ο σκοπός μου είναι να αφηγηθώ σε δύο μέρη και με τη σωστή σειρά όσα ξέρουμε για αυτόν τον εξωφρενικά μοναδικό χαρακτήρα. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Μάκη Ψωμιάδη και αυτό το επεισόδιο έχει τίτλο «Η αρχή». Είναι τα podcast της Lifeo. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Το πρώτο πράγμα που διαβάζω για αυτόν είναι πως ο Ψωμιάδης ήταν κάτι λέει σαν διπολικός. Ένα μωρό στο σώμα ενός μαφιόζου. Οι παιδικές ποιότητες του χαρακτήρα του αναφέρονται συχνά. Κάποιες από αυτές, την επιμονή, την ανυπομονησία, την ευθύτητα, θα τις κρατούσε σίγουρα μεγαλώνοντας. Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1948. Πήγαινε στο κατηχητικό, ήταν ανιψιός του αρχιμανδρίτη Άνθιμου Αραμπατζόγλου, υπήρξε ερασιτέχνης μποξέρ στο τμήμα πυγμαχίας της ΑΕΚ. Όμως η πρώτη φορά που θα αναφερθεί το όνομά του δημοσίως είναι το 1975. Στο ιστορικό πλέον επεισόδιο του Κουτιού της Πανδώρας του Κώστα Βαξεβάνη στη ΝΕΤ, ένα επεισόδιο εξαιρετικά δυνατό και διαφωτιστικό που παίχτηκε το καλοκαίρι του 2011, θα μαθαίναμε. Στις 26 Αυγούστου 1975, στη δίκη των βασανιστών του ΕΑΤΕΣΑ, ένας από αυτούς που υπηρέτησαν στα κολαστήρια του Ιωαννίδη κάνει μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Ανάμεσα στους βασανιστές υπήρχε και ένας θρασοφόρος. Έκρυβε το κλομπ κάτω από τα ράσα και χτυπούσε όποιον έμπαινε στα κρατητήρια της ΕΣΑ. Ο ίδιος καλόγερος έδρασε τη νύχτα του Πολυτεχνείου ως ελεύθερος σκοπευτής της Ιωαννιδικής Χούντας. Πυροβολούσε με ένα όπλο μία ένα τους συγκεντρωμένους φοιτητές. Ο μάρτυρας στη δίκη Ιωάννης Κοντός καταθέτει πως ο ρασοφόρος βασανιστής ονομαζόταν Πολύκαρπος Ψυχογιός. Το δικαστήριο απευθύνεται στον κατηγορούμενο Μιχάλη Πέτρου, αρχιβασανιστή του ΕΑΤΕΣΑ, για να επιβεβαιώσει όσα ακούστηκαν. Ο Πέτρου καταθέτει. Δεν ήταν παπάς αλλά ψευτοπαπάς. Γιος ιερέα. Χρησιμοποιούσε τα ράσα του πατέρα του για να μεταφιέζεται. Ξέρω ακριβώς το όνομα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του. Λίγο αργότερα ο Πέτρου αποκαλύπτει το πραγματικό όνομα του βασανιστή ρασοφόρου. Ονομάζεται Χρυσόστομος Ψωμιάδης. Είναι γιος του ιερέα της Νέας Φιλαδέλφειας και η καταγωγή του είναι από την Καβάλα. Ο βασανιστής Μιχάλης Πέτρου που αναφέρθηκε να δίνει το όνομα του Ψωμιάδη ακούγεται εδώ σε ένα ντοκουμέντο του Αθηναϊκού Πρακτορείου να μιλάει τότε με την καθηγήτρια ψυχολογίας Μίκα Χαρίτου Φατούρου. Η οικογένειά σου, οι φίλοι σου ξέρανε καθόλου τι έκανες εσύ? Όχι. Μέσα στο... Κανένας δεν ήξερε τίποτα, ούτε και η οικογένεια φυσικά. Αυτό το έμαθαν μετά ένα αλφα διάστημα που ήμουν στο ΙΑΤΕΣΑ. Ο Διονύσης Μαυρογέννης, θύμα βασανισμού, θυμάται την πρώτη νύχτα βασανιστήριων. Είδα να κατεβαίνει ένας παπάς με ένα ράσο. Ήταν ένας ψηλός, κάτι χαρακτηριστικά άγρια σε στήλ Ρασπουτίν και είχε και ένα κλόπ στο χέρι και άρχισε να φωνάζει
καλός τους ευλογημένου μου. Και να ορίεται. Πέσανε μερικά χτυπήματα, αυτό όμως ήταν ένα φοβερό σοκ εκείνη την ώρα μέσα σε όλα τα άλλα. Να βλέπεις ένα ψηλό, αδύνατο, νέος άντρας, μια γαμψή μύτη. Είχε το στυλ του Ρασπουτίν. Αυτόν τον ξαναείδα άλλη μια φορά, μία ή δύο φορές σε κάποιες ανακρίσεις που μας έκανε ο Χατζηζήσης. Με το Ράσο πάντα και με τον Κλοπ. Μας έβαζαν να προσευχόμαστε μπροστά στην εικόνα του Παπαδόπουλου για να γίνουμε καλά Ελληνόπουλα. Και ο παπάς ήταν πίσω με το. Και άλλοι ατζίδες βέβαια, με τα Κλοπ στο χέρι. Ο ιερέας δικαιολογεί το παιδί του στις εφημερίδες και λέει πως ο βασανιστής ήταν κάποιος ξάδελφος του Μάκη, ονόματι Πολύκαρπος. Πάντως κάποια θύματα θυμούνται το όνομα Μάκης, όπως ο Ιπποκράτης Σαβούρας. Ένα ρασοφόρο τον έβλεπα από το κλουβί μου, μου είχαν στη γωνιά χτισμένο, άκουγα τακτικά το όνομα, γιατί όλοι στην ΕΣΑ είχαν το ίδιο επώνυμο. Ξέρετε πώς. Έλα εδώ ρε Μάκη μαλάκα, ρε Νίκο μαλάκα. Όλοι. Αυτή ήταν η γλώσσα τους. Άκουγα τα ρε Μάκη, το άκουγα το λέω. Και έβλεπα το Μάκη πάντως, το άκουγα τακτικά και να μπαινοβγαίνει αυτός ο Μάκης. Υπάρχει πάντως μπέρδεμα με τον Πολύκαρπο Ψωμιάδη, καθώς ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Στις εφημερίδες της εποχής γράφεται πως ο Ψωμιάδης, όποιος και από τους δύο αν ήταν, ήταν δεξιχέρι του αρχιεπισκόπου της Χούντας και μάλιστα τον είχε συνοδεύσει στην ορκομοσία του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Κατά τη διάρκεια της Χούντας, διαβάζω σε άρθρο στη Λάιφο, ο Μάκης έκανε και ταξίδια. Στην Ιταλία επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος και στην Ελβετία γνωρίζεται με κυκλώματα που τον ενδιέφεραν. Μετά την πτώση της Χούντας, παρακολουθεί τη δίκη των πραξικοπηματιών, ως φαν τους, τους υπερασπίζεται, αλλά και την δίκη των μετέπειτα συνωμοτών. Συνεχίζει την αφήγηση από την ΝΕΤ ο Κώστας Βαξεβάνης. Ο Μάκης Ψωμιάδης εντοπίζεται και στη δίκη των βασανιστών, όπου δηλώνει συμπαραστάτες του κατηγορούμενου χουντικού Θανόπουλου. Πήγα στο στρατοδικείο για να συμπερασταθώ στον Θανόπουλο, που ήταν καλύτερος από αδελφός μου, δηλώνει ο Μάκης Ψωμιάδης. Η οικογένεια του Ψωμιάδη εμφανίζεται να ανήκει στον κύκλο του βασανιστή Σπανού και να έχει σχέση με τον Ιωαννίδη μέσω του αρχιμανδρίτη Άνθιμου Αραμπατζόγλου, γνωστού Ιωαννιδικού και θείου του Μάκη Ψωμιάδη. Ο Μάκης Ψωμιάδης αποδίδει τις επισκέψεις στο ΙΑΤΕΣΑ στο γιορτασμό του Πάσχα για χάρη του Οβελία. Οι εφημερίδες της εποχής τον αποκαλούν τραμπούκο, χουντικό, παιδοβούβαλο που τρομοκρατεί και χτυπά μάρτυρες κατηγορίας της Χούντας. Ο δημοσιογράφος Άρης Σκιαδόπουλος όμως, την εποχή εκείνη έκανε την έρευνα για να εντοπίσει τον ρασοφόρο βασανιστή. Η επαφή του με τον πατέρα του Μάκη Ψωμιάδη ήταν ένα είδος παραδοχής από τη μεριά του. Κάποια στιγμή έφτασα στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα σπίτι, όπου συνάντησα έναν γέροντα, ιερέα, σεβάσμιο άνθρωπο και βασανισμένο άνθρωπο, μπορώ να πω. Με συγκίνησε περισσότερο το δράμα του πατέρα. Δεν ξέρω, μου έβγαλε την αγωνία για το παιδί. Κάποια στιγμή μου είπε, παιδάκι μου, αφήστε το παιδί μου ήσυχο. Λέω, πείτε μου απλά πού βρίσκεται, να ξέρω εγώ. Και μου λέει, βρίσκεται κάπου στο Άγιο Όρος. Προφανώς είχε βρει εκεί καταφύγιο ο Μάκης. Και με την έννοια αυτή πιστεύω ότι ο Μάκης πάντα έχει έναν τρόπο να βρίσκει καταφύγιο, διότι άνθρωποι σαν τον Μάκη δεν νομίζω ότι είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές μιας αθέατης πλευράς. Πιστεύω ότι είναι η λαγή. Πάντα πίσω είχαν ένα προστάτη πολιτικό. Αργότερα θα λεγόταν πως ο Ψωμιάδης είχε πάντα καλές σχέσεις με κάποιους στην αστυνομία που κατά σύμπτωση δυσκολευόταν να τον εντοπίσει όποτε τον αναζητούσαν οι αρχές. Ως Παπαδοπαίδη πίστευε πολύ στον Θεό και άνθρωποι που τον έχουν γνωρίσει λένε πως είχε βαθύτατη αίσθηση της ηθικής, όμως είχε ένα δικό του ορισμό για την ηθική, την οποία θεωρούσε λέξη καραμέλα. Θα έλεγε στην Ανά Παλετσάκη. Ηθικό, δηλαδή εννοείς αυτό το καραμέλα που παίζεται αυτή τη στιγμή περί ηθικής και τέτοια. Τι είναι ηθικό, τι είναι ηθική, αν υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν. Ναι, μου πιστεύω ότι η ηθική του καθενός είναι πώς αισθάνεται. Mm-hmm. Και εγώ και αυτό το οποίο εδώ κάνω αισθάνομαι πολύ καλά. Αυτή πιστεύω ότι είναι η ηθική μου. Μάλιστα. Πιστεύετε στο Θεό? Πολύ. Το 1982, ο 26χρονος Μάκης Ψωμιάδης κατηγορείται με άλλους ότι απήγαγε τον εφοπλιστή Νίκο Σεχόπουλο. Το Βήμα βάζει τη φωτογραφία του και λέει «Φασιστικό λαβράκι στη θολή απαγωγή». Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ευθύνεται και για την απαγωγή αλλά και για το ότι του εμφάνισαν τεχνητά χρέη και για να τα ξεπληρώσει του έφαγαν μια πολυκατοικία. Γνωστός πιστολέρο, γράφουν οι εφημερίδες με τη φωτογραφία του Ψωμιάδη, ο οποίος όμως, όπως και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ήταν και τρεις αστυνομικοί, αθ
αθωώνεται. Η κινηματογραφική ζωή του έχει ξεκινήσει και στα μέσα της δεκαετίας του 80 γίνεται καταζητούμενος της Ιντερπόλ μετά από καταγγελία πως είχε αγοράσει ράβδους χρυσού με ακάλυπτες επιταγές. Περιέργως παραμένει ασύλληπτος και το 1988 γίνεται πρόεδρος της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, επενδύοντας πολλά χρήματα στην ομάδα μπάσκετ. Πώς έγινε όμως αυτό? Μια μέρα τηλεφώνησε στον επικεφαλής της Original, Δημήτρη Χατζηχρήστο, και τα υπόλοιπα τα αφηγείται ο ίδιος ο Χατζηχρήστος στους μπεταράδες. Το Μακί το ξέραμε χρόνια, εκάκι, αλλά ήταν χουλιγκάνος της εποχής εκείνης. Του δώσουν το κασκόλ του Γάβρη, του Βαζέλα και τελείωσε. Χάθηκε πολλά χρόνια μετά, ξαναεμφανίζεται, με παίρνει ένα τηλέφωνο. Πού είχε βρει το τηλέφωνο, μου δεν ξέρω. Δούλευα σε μια διαφημιστική εταιρεία. Ελά, μου λέει ο Μάκης σήμερα. Ποιος Μάκης? Ω, ψηλόδρε. Ρε Μάκη, του λέω, πού είσαι τόσα χρόνια? Γύρισα και είμαι φορτωμένος πολύ να βοηθήσουμε την ΝΑΕΚ. Να πάρουμε το ποδόσφαιρο. Όχι τώρα, τουλάχιστον να πάρουμε τον μπάσκετ. Γιατί τον μπάσκετ κάναμε ράνο να μας πληρώσουν το παταβούκα να παίξει. Άξου, να πάρουμε τον μπάσκετ. Πάρουμε παίκτες, να πάρουμε την ομάδα. Είμαι πολύ φορτωμένος, μου λέει. Δεν έχει ιδέα. Τότε ήταν το κουτσόκυρο. Πάω φίλε στη Βεντήρη 5, έπαθα πλάκα. Είχε νοικιάσει κάτι γραφεία που για να μπει μέσα. Τότε γράφανε ο Γαλακτερός στο κότερο του Παρνογιάννη. Ο Κοσκοτάς έχει πάρει το Γαλακτερό κλπ. Μου λέει ποιο να πάρουμε. Ο Γαλακτερός, φίλε, ήταν όμως να λέμε ο Μέση τη περίοδου. Α πάρουμε αυτόν, λέει, που. Το Γαλακτερόπουλο, όπως τον είπες. Πού θα τον βρούμε, λέει αυτόν. Παίρνω τον Παταβούκα τηλέφωνο, του λέω: Πού θα βρούμε τον Γαλακτερό, μου λέει σκολόφαρτο. Του λέω: Γιατί μου λέει: Είμαστε στο ίδιο μάτιο. Δώσ' τον εδώ. Μου λέει: Ποιος είναι ο Παταβούκας, λέει, μου λέει ψωμιάδι. Αυτός που έπεσε μπάσκετ στα Εξάρχεια. Ναι, του λέω: Φέρ' τον εδώ, ρε, φέρ' τον εδώ. Καμούσαμε τις ίδιες γκόμενες παλιά, πριν 20 χρόνια. Και κάνουμε επαφή με τον Παταβούκα, φεύγει από την Πεντήρη ο τύπος, από πίσω εγώ με το παπάκι, από ψωμιάδες μπροστά με τους μπράβους και πάμε στη Γλυφάδα στο ξενοδοχείο από την Εθνική, βουτάει το Γαλακτερό, τον πάει στην Βάρκιζα, του δεν ξέρω τι του έδωσε, τι έγινε, την άλλη μέρα γράφανε ο Γαλακτερός στην ΑΕΚ. Λέω μαλάκες τελείως. Το ξαναζήσει αυτό. Από το σκάφος του Αρδινογιάννη, το κόντρο του Αρδινογιάννη και τον Κοσκοτά που τον έχει κλείσει, στην ΑΕΚ ο Γαλακτερός. Τότε ήταν, πήραμε τον Γαλακτερό, δηλαδή η ΑΕΚ που δεν μπορούσε να πληρώσει τον Παταβούκα, κάναμε αμέσως εκλογές στην ερασιτεχνική, όπως τη λέγαμε, γιατί δεν υπήρχε τότε ΠΑΕ. Το 89 όλα αυτά, έτσι. Με κλωτσές, με μπουνιές και με τραμπουκισμούς βγάλαμε τον Ψωμιάδη πρόεδρο για πλάκα. Όλοι μαζί κλπ. Γιατί δεν μπορούσε να πάρει παίκτη ο Ψωμιάδης αν δεν ήταν θεσμικό κάτι. Ναι. Ο Νάσος Γαλακτερός θα έλεγε για εκείνη την μεταγραφή. Το φοβερό με τον Μάγκη ήταν ότι με ρωτάει από πού είσαι αγόρι μου εσύ. Λέω από την Καβάλα. Απ' την Καβάλα τελείωσε. Τελείωσε. Με έψησε ο Μάγκης. Σε έψησε ο Μάγκης. Με έψησε ο Μάγκης. Εντελώς, με έψησε ο Μάγκης. Ήταν ο τρόπος που μίλησε. Ο ίδιος ο Ψωμιάδης το 2014 στην απολογία του θα δήλωνε «Είμαι τίμιος και πονάω την ΑΕΚ», υποστηρίζοντας για την περίοδο που ασχολήθηκε για πρώτη φορά. Τότε βασίλευε ο Κοσκοτάς που είχε σαρώσει τα πάντα. Ήμουν νεαρός και πίστηκα να μπω στο μπάσκετ, έδωσα 150 εκατομμύρια δραχμές για να πάρω το Γαλακτερό. Τότε ο Λούβαρης, συνεργάτης του Κοσκοτά, με φώναξε στο γραφείο του και μου είπε να πάρω μια σακούλα με 150 εκατομμύρια και άλλα 50 εκατομμύρια από τον πρόεδρο Κοσκοτά. Και τότε δεν ήμουν τίποτα άλλο από ένας φίλαθλος. Όμως ούτε τα 50 ούτε τα 150 πήρα. Με μια κίνηση θα έβγαζα τόσα χρήματα, αλλά δεν δέχτηκα. Χάλασα 1,5 δισεκατομμύριο δραχμές για την ερασιτεχνική ΑΕΚ και δεν τα απέτησα ποτέ. Ήταν τα λεφτά των παιδιών μου και τα έδωσα ως δώρο. Ούτε δάνειο ούτε τίποτα. Αυτά τα έκανα γιατί πόναγα την ΑΕΚ. Ο κόσμος σήμερα έλειψε από το γήπεδο. Συνήθως ο κόσμος αγαπάει το ποδόσφαιρο από ό,τι βλέπω και τον μπάσκετ. Δυστυχώς σήμερα δεν χάρηκε ο κόσμος της ΑΕΚ τη μεγάλη νίκη στην ιστορία της ΑΕΚ. Κάνει δηλώσεις στον Χάρη Αλευρόπουλο. Σήμερα η ΑΕΚ έκανε τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της μετά από τον άνθρωπο του 68. Είναι τα σχέδια της διοίκησης της ΑΕΚ για την ομάδα του μπάσκετ? Τα σχέδια μας είναι πολύ μεγάλα. Σκέφτομαι να φτιάξω την ομάδα του μπάσκετ της ΑΕΚ μια πολύ μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη. Η πρώτη καταδίκη του Ψωμιάδη ήρθε σύμφωνα με το Έθνος τον Απρίλιο του 89 από το δικαστήριο που τον τιμώρησε ερήμην με φυλάκιση 2 χρόνων για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και πλαστογραφία μεταχρήσεως. Για τον ίδιο λόγο σε φυλάκιση 22 μηνών καταδικάστηκε η σύζυγός του Ελένη Σταμέλου. Το 1983 άφραγκος, το 1988 πάμπλουτος και παράγων, σήμερα καταζητούμενος, γράφει το Έθνος εκείνη τη μέρα. Εξηγώντας, μέχρι το 83 ο Ψωμιάδης ήταν άφραγκος και άεργος. Εξοικονομούσε μερικά χρήματα πουλώντας προστασία σε νυχτερινά κέντρα, χαρτοπεκτικές λέσχες και διάφορους επωνύμους. Πιστεύω ότι η Λένα τα καταφέρνει όλα και είναι και μια πετυχημένη επιχειρηματίας, γιατί έχει δική της επιχείρηση ανεξάρτητη από τις δικές μου και είναι πάρα πολύ πετυχημένη. Πιστεύω ότι είναι μια ολοκληρωμένη γυναίκα, η οποία με έχει βοηθήσει στην εγγένεια σταδιοδρομία μου. Πιστεύετε, κύριε Ψωμιάδη, ότι πίσω από κάθε μεγάλον άντρα κρύβεται μια γυναίκα που μπορεί να είναι και στη σκιά του ίσως, αλλά να τον στηρίζει? Πάντως σε μένα όντως η Λένα είναι άξια δίπλα μου.
Το 1989 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον Μάκη Ψωμιάδη. Σφαίρες για τον πρόεδρο της ΑΕΚ γράφουν οι εφημερίδες, καθώς ο κύριος Ψωμιάδης κατευθυνόταν προς το ιδιόκτητο κέντρο διασκέδασης Έγλη του Ζαπίου, δέχτηκε πυροβολισμούς και μαχαιριές από έναν άνθρωπο της νύχτας, τον λεγόμενο Ολλανδό, ο οποίος τον μαχαίρωσε στα μετόπισθεν του σώματός του, όπως γράφει Σεμνότυφα η Απογευματινή. Ο Ψωμιάδης οδηγείται στο Απολώνιο Θεραπευτήριο. Εν τω μεταξύ, γκρεμεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του για την υπόθεση της λαθρέας εισαγωγής συσκευών βίντεο από τη Βρετανία με πλαστά έγγραφα. Στο θεραπευτήριο, ο γιατρός του αφαιρεί τη σφαίρα και μετά από συνεννόηση μαζί του, αντί να τη δώσει στην αστυνομία ώστε να βρουν από ποιο όπλο πυροβολήθηκε, τη δίνει στη γυναίκα του Μάκη Ψωμιάδη. Όταν η αστυνομία παίρνει χαμπάρι τι συμβαίνει, οι αστυνομικοί πηγαίνουν να τον συλλάβουν. Κάποιος όμως τον ειδοποιεί και αυτός δραπετεύει από το θεραπευτήριο και γλιτώνει. Τόσκασε ο Ψωμιάδης λίγο πριν πάει η αστυνομία να τον συλλάβει. Διαβάζουμε στην Ελευθεροτυπία και στη διπλανή σελίδα «Σε δίκη Γούναρης Κοσκοτάς Μπαλής». Αποχωρώντας από την ερασιτεχνική κατηγορήθηκε πως είχε αφήσει απλήρωτους τους παίκτες. Και το 2002 ο πρώην στάρ της ομάδας, Ντάνι Βρέινς, τον κατηγόρησε σε αμερικανική εφημερίδα ότι απήγαγε έναν φίλο του και απειλούσε ότι θα τον σκότωνε όταν εκείνος αρνήθηκε να αγωνιστεί σε έναν αγώνα. Έπαιξε τελικά, όμως υπήρχε και συνέχεια. Ο δημοσιογράφος Ηλίας Δρυμώνας είχε πει στην ΕΤ και το κουτί της Πανδώρας. Είχε την απέτσι και την κακή συνήθεια ο Αμερικανός να ζητήσει τα λεφτά του. Τα ζήτησε λίγο πιο πιεστικά από ό,τι άντεχαν οι αντιστάσεις του Μάκη Ψωμιάδη και του συνέβη κάτι το οποίο έχει μείνει στην ιστορία. Δεν αποδείχθηκε, δεν καταγγέλθηκε ποτέ, ωστόσο όλοι οι άνθρωποι του περιβάλλοντος το έχουν παραδεχτεί. Λοιπόν, ένα πρωινό ο Ντάνι Βρέινς έβγαλε τα παιδιά από το σπίτι να περάσει στο σχολικό να τα πάρει, να τα πάει στο σχολείο και απήχθησαν και τα δύο παιδιά μπροστά στα μάτια του από ανθρώπους της νύχτας. Η ολιγόρη απαγωγή, γιατί μετά το επιστράφηκαν τα παιδιά. Αλλά βέβαια το γεγονός τον είχε ήδη σοκάρει, γι' αυτό και εγκατέλειψε και τα λεφτά και την ΑΕΚ. Οι αρχές δεν ερεύνησαν την υπόθεση, καθώς ο Βρέινς δεν έκανε καταγγελία. Μετά την απόδρασή του από το θεραπευτήριο, ο Μάκης Ψωμιάδης θα κρατήσει χαμηλό προφίλ για τα επόμενα χρόνια. Είμαστε στη δεκαετία του 90 που το χρήμα ρέει άφθονο, το ίδιο και η ράβδη χρυσού. Υπάρχουν δικογραφίες εις βάρος του και καινούργιες μηνύσεις εναντίον του, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να ανοίξει πετυχημένα νυχτερινά μαγαζιά. Συνεργάζεται με πολλούς τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Τόλης Βοσκόπουλος. Εκείνη περίπου την εποχή, είναι ένα παλετσάκι, ρωτά τη γυναίκα του αν τον βλέπει αρκετά. Δεν λείπει ούτε για να διασκεδάζεται, γιατί είναι η δουλειά του. Mm-hmm. Του απορροφά πάρα πολλές ώρες. Αλλά πάντα όμως παρόλα αυτά βρίσκει χρόνο και για τα παιδιά του και για μένα, γενικώς για την οικογένειά του, πάντα βρίσκει χρόνο. Αν δεν δω τα παιδιά επί καθημερινής βάσεως, δεν γίνεται. Είναι η αδυναμία μου τα παιδιά. Έτσι είναι, Σταύρο και Χριστίνα μου. Έτσι είναι. Βλέπετε τον μπαμπά και τη μαμά. Τι ώρες τους βλέπετε? Η μαμά μου ήρθε από το σχολείο και τον μπαμπά μετά από μια-δυο ώρες. Μάλιστα. Αφού τελειώσουμε τα μαθήματά μας. Είστε ευχαριστημένοι δηλαδή με το χρόνο που αφιερώνουν σε εσάς οι γονείς σας? Ναι. Φαίνεται. Αυτό νομίζω ότι με έχετε πείσει εντελώς. Ήταν στα μέσα των 90s που ερευνητές της Ειδικής Υπηρεσίας Τελωνιακών Ερευνών μαθαίνουν ότι γκρουπ ανθρώπων του Ψωμιάδη κάνει λαθρεμπόριο χρυσού. Ο Γιώργος Γιώνης, αστυνομικός συντάκτης, μιλώντας στην ΕΤ. Κάποιες κυρίες, οι οποίες φορούσαν τζάκετ με ειδικές θήκες, φοράγαν την πλάκα του χρυσού η καθεμία και του περνάγανε μέσα χωρίς να περάσουν από τελωνιακούς ελέγχους, με τεράστια διαφυγόντα κέρδη για το ελληνικό δημόσιο. Δεν ξέρω κατά πόσο καταφέραν να στριμώξουν τον Ψωμιάδη εκεί. Υπάρχει κατηγορία σε βάρος του. Υπήρξε τότε κατηγορία, δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Λέγανε μάλιστα ότι είχε και κάποιο συνεργό από τις τελωνιακές αρχές στο αεροδρόμιο. Οι αρχές κάνουν έφοδο στο διαμέρισμα του Μάκη Ψωμιάδη στην Γαλογρέζα, αλλά αντί για χρυσό βρίσκουν λαθρέα δέρματα αλεπούς. Ο Μάκης, αφού σχηματίζεται δικογραφία, πληρώνει πρόστιμο και απελευθερώνεται. Πρώτα όμως δείχνει ελβετικό διαβατήριο. Έχει συζητηθεί πολύ πως στα κατασχεμένα ντοκουμέντα ήταν και κασέτες στις οποίες ακουγόταν ο Ψωμιάδης να συνομιλεί με ενενεργεία αστυνομικούς σχετικά με το χρηματισμό τους προκειμένου να τον αφήσουν να εισάγει παράνομα χρυσό στην Ελλάδα. Επίσης, ακούγεται να βασανίζει πρώην συνέτερό του στο λαθρεμπόριο χρυσού και το ανατριχιαστικό ντοκουμέντο που φέρεται να το ηχογράφησε ο ίδιος ο βασανιστής το έπαιξε η ΝΕΤ στο ντοκιμαντέρ του κυρίου Βαξεβάνη.
Αν κάνει παραμύθι εσύ με το βάρο, θα το πετάξω αυτό το βάρο. Θα μου πείτε εσύ, ναι, βρε. Ακούγεται να λέει εκτός των άλλων, θα τον πεθάνω τον Βας, και στον βασανιζόμενο, με έβγαλες έξω από την αγορά, θα βρεις το θάνατο της Αλεπούς. Πιο μετά του λέει, εγώ έχω χάσει εκατομμύρια από αυτή τη δουλειά. Έχω να πουλήσω 15 μέρες κιλό και κάθομαι εδώ τώρα χωρίς να πουλάω ούτε μισό κιλό. Εγώ μόνος μου θα σε δικάσω. Στο τέλος λέει στα πρωτοπαλίκαρά του να τον γδύσουν και να... Δεν θα το παίξουμε ολόκληρο γιατί είναι εξαιρετικά σκληρό. Ακούτε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τα βασανιστήρια, φανταστείτε το επί πολύ περισσότερη ώρα και ακόμα πιο εφιαλτικό. Ο Γιώργος Τσίγκος, μέλος της ερευνητικής ομάδας, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, είχε ακούσει τις μαγνητοτενίες τότε και θα έλεγε στην ΕΡΤ για την εντολή του Ψωμιάδη στα πρωτοπαλικαρά του. Τους λέει, γδίστε τον από τη μέση και για κάτω. Πραγματικά, ακούγονται φωνές στην κασέτα και μέχρι το άκουγα που έλεγε τότε ο Ψωμιάδης, πάρτε το μπουκάλι και το... μέχρι που ομολόγησε ο... Οπότε... Από ό,τι φαίνεται, τον ακουγόταν με σφαλιάρες και μπουνιές, τον έκανε μπλε μαρέ, με αποτέλεσμα, ας πούμε, αυτό το επεισόδιο να τελειώσει εκεί. Οι μαγνητοτενίες ποτέ δεν αξιοποιήθηκαν, ούτε εκείνες του βασανισμού, ούτε των συνομιλιών με τους αστυνομικούς για το λαθρεμπόριο χρυσού. Ο ανακριτής, ένας εξαίρετος δικαστής, μάζεψε μια τέτοια πολύ δύσκολη υπόθεση με τόσους, μπράβο και να τους χαρακτηρίσω και επικίνδυνους υπόδικους, αφού σχημάτισε την όλη δικογραφία, παρέπεψε την υπόθεση στο ακροατήριο. Εκεί λοιπόν είχε παραπευθεί και ο Ψωμιάδης. Η πρώτη ημέρα της δίκης ανεβλήθη η δίκη γιατί ήταν άρρωστος. Μετά από δεν ξέρω πόσο καιρό κάνα. Εξάμεινο, οκτάμινο, πάλι ανεβλήθη γιατί ήταν άρρωστος ο Ψωμιάδης. Χαρτιά από νοσοκομεία, ότι είχαν μπει μέσα και ούτω καθεξής, μάλιστα. Η δίκη τελείωσε από ό,τι θυμάμαι με αθώωση σχεδόν όλων των κατηγορουμένων. Τώρα, τέτοια δουλειά που είχαμε κάνει, με τέτοια ακράδια στοιχεία που είχαν μαζευτεί, πώς η δικαιοσύνη τότε αθώωσε όλους τους κατηγορουμένους. Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη, ας πούμε, δεν μπορώ να κρίνω. Ο άνθρωπος που ακούγεται στις κασέτες να βασανίζεται, φέρεται σήμερα ως εγκέφαλος του νέου παραδικαστικού κυκλώματος. Κατ' όπο το βίντεο του κυρίου Βαξεβάνη και παρά το περιεχόμενό του, υπάρχουν πολλά εκθιαστικά σχόλια για τον Μάκαρο. Μεγάλος Μάκαρος. Και παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε, εγώ τον βρίσκω μεγάλο μάγκα. Στην τελική κάνει χαβαλέ με όλους και καταφέρνει και εκθέτει το κράτος μας. Και κάτω τα χέρια από τον Μάκαρο. Ο Σταύρος τι ομάδα είναι, για να κοιτάζει μία το Μπαμπά και μία Λοξά. Ήμουν Ολυμπιακός. Για να δεις τη δημοκρατία υπάρχει στο σπίτι, ο γιος μου είναι Ολυμπιακός. Αγόρι μου. Κυρία Ψωμιάδη τι ομάδα είναι. ΑΕΚ και η Χριστίνα. Καλά. Αυτό που θες πολύ 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 από το Μπαμπά και από τη μαμά ποιο είναι. Να είμαστε σαν μια οικογένεια. Μίλησε στο μικρόφωνο, αγάπη μου, γιατί δεν ακούγεσαι καλά. Να είμαστε. Να μην μαλώνουμε πιο πολύ. Να μην μαλώνετε πολύ. Μαλώνεις με τη Χριστίνα. Ναι. Τη σκουντάς κιόλας βλέπω. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελε η Χριστίνα να αφιερώσει κάτι στον μπαμπά της και στη μαμά της. Η Χριστίνα πάει στο πιάνο και επειδή κάνει πάρα πολλά μαθήματα και από ό,τι μου είπε έχει κάνει στη δουλειά. Δεν πειράζει, Χριστίνα, μου κάτσε όρθια. Δεν πειράζει. Μπράβο, Χριστίνα. Μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο. Και η Χριστίνα. Μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο. Μπράβο. Χριστίνα μου, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Κανονικά θέλω να γίνω γιατρός. Κανονικά και μη κανονικά. και όχι κανονικά. Γιατρός. Γιατρός. Η Νανά Παλετσάκη θα ρωτούσε τότε τον Ψωμιάδη τι ονειρεύεται για τα παιδιά του. Ένα πολύ καλό αύριο και να μην συναντήσουν τις δυσκολίες που συνάντησα εγώ για να φτάσω εδώ που είμαι.
Όμως τα παιδιά του θα είχαν και τις δικές τους περιπέτειες. Flash forward στο 2012 διαβάζουμε στο Sport FM στον ανακριτή Σταύρος και Χριστίνα Ψωμιάδη μετά από εντάλματα που εξέδωσε η ανακρίτρια καθώς δεν εμφανίστηκαν όταν τους κάλεσε. Η υπόθεση αφορά διώξεις που άσκησε η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φόρο διαφυγή. Όμως flash forward άλλα 10 χρόνια μετά και τα δύο παιδιά Ψωμιάδη αθωώνονται από τις κατηγορίες. Θα φτάσουμε και εκεί, πίσω στο 1995. Είστε συλλέκτες έργων τέχνης, κυρία και κύριε Ψωμιάδη. Είναι καταπληκτικοί οι πίνακες που έχετε σπίτι σας. Μ' αρέσουν όντως τα παλιά. Είμαι λάτρης των έργων τέχνης. Ο Ψωμιάδης είχε εμπλακεί και στο τέλος μιας αγάπης, στην διαμάχη του Τόλι Βοσκόπουλου, που ήταν φίλος και συνεργάτης του, και της συζύγου του, Τζούλιας Παπαδημητρίου, εδώ στον Σκάι και τον Ευαγγελάτο, τις μέρες των τσακωμών. Δύο φορές σας έχω σώσει από καταστροφή. Δεν είχατε να φάτε. Κύριε, μην γελάτε. Δεν είχα να φάω εγώ και τα φάγατε όλα εσείς. Αυτή είναι η σπήρα τώρα με τα τουβάλια. Ψωμιάδη, μην κάνετε την ψυχραιμία σας. Το τι έφαγα εγώ, ούτε από κλοπή ήτο, ούτε από τίποτα τέτοιο. Εσείς πέστε μου, από πού ζείτε και από πού ζούσατε μέχρι πριν λίγο καιρό. Μου είπατε εμένα, θα με σώσεις. Πηγαίνατε και φιλούσατε τα χέρια του Τόλι και υπάρχουν μάρτυρες που του λέγατε ότι σας έσωσε. Και όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι αγόρι μου γλυκό, δεν πλήρωσες κανέναν μέχρι την τελευταία ημέρα. Ήσουν εξαφανισμένος, είστε πολύ αστείος. Αστεία είσαι εσύ που νομίζεις ότι θα φας τα λεφτά του Βοσκόπουλου. Είστε ένας αστείος ευγότης, όπως λέτε. Τα λεφτά του Βοσκόπουλου. Εκείνη η περίοδος περιγράφεται και στο επεισόδιο μας «Η σκληρή αλήθεια για τον Τόλι Βοσκόπουλο». Το 1995 ο Μάκης Ψωμιάδης γίνεται και εκδότης. Βγάζει την εφημερίδα «Το όνομα» και ήταν μια κίνηση που σε κάποιους θύμισε τον Κοσκοτά. Ο ίδιος αυτοπαρουσιάζεται ως σωτήρας του λειτουργήματος της δημοσιογραφίας. Καταρχάς, ύποπτη κίνηση εννοούν τα άτομα τα οποία κατά καιρούς έχω γράψει και έχω πει κάποιες αλήθειες οι οποίες τους στίγουν. Από την ημέρα που βγήκε αυτή η εφημερίδα, τα λιμνάζοντα νερά του τύπου ήρθαν σε τρικυμία, διότι δεν την έβγαλα για άλλο λόγο. Την έβγαλα για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια σε οποιαδήποτε κατεύθυνση είναι. Θα σας πω όμως λοιπόν, τώρα ότι δεν τέλειωσα, για να τελειώσω. Τώρα, το να βγάλει ένας επιχειρηματίας να ανοίξει μια δουλειά που εγώ αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω δουλειά, το βλέπω σαν λειτουργήμα, το νιώθω, δηλαδή έχω παρατήσει άλλες μου δουλειές. Δεν νομίζω ότι είναι κλειστός ο χώρος των εκδοτών. Δεν πιστεύω να το νομίζουν και οι ίδιοι οι εκδότες που αυτή τη στιγμή αυτό παρουσιάζουν. Δηλαδή βγήκε ένας νέος άνθρωπος ο οποίος θέλει να μπει στο χώρο τους και κάπου το είδανε στραβά. Πιστεύω ότι ύποπτος είναι ο ρόλος αυτών που δεν θέλουν να μπει ένας νέος άνθρωπος στο χώρο τους. Αυτός είναι ο ύποπτος ο ρόλος. Όχι ο δικός μου, ο δικός τους. Πρώτος διευθυντής στην εφημερίδα «Το όνομα» μπήκε από τον Ψωμιάδη ο Γιώργος, μπήκε από τον Ψωμιάδη ο διαβόητος Γιωργαλάς, που ο ιός της ελευθεροτυπίας τον είχε αποκαλέσει προπαγανδιστή της Χούντας. Τα προβλήματα για «Το όνομα» ξεκίνησαν νωρίς, όταν δημοσίευσε γυμνή φωτογραφία της Δήμητρας Λιάννη, αν δεν κάνω λάθος εκείνη που η κυρία Λιάννη φαίνονταν σαν να είχε τεράστιο χέρι τυραμόλα, πιάνοντας μία άλλη γυμνή γυναίκα, την ίδια περίοδο που η αυριανή του Κουρί κρεμούσε κάθε μέρα στα περίπτερα παρόμοιες φωτογραφίες. Ο Κουρίς κρύφτηκε για να αποφύγει τη σύλληψη μετά από την ποινική δίωξη εναντίον του, αλλά ο Ψωμιάδης οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την δημοσίευση της γυμνής φωτογραφίας, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 16 μηνών εξαγοράσιμη. Τώρα θα έλεγε πως το έκανε για να ξεσκεπάσει την Αυριανή και τον Κουρί. Βάλαμε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, όχι για να δείξουμε το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά για να μάθει όλος ο ελληνικός λαός ότι αυτό το οποίο πήγαινε συγκεκριμένη εφημερίδα να δημοσιεύσει ήταν απλαστό, ένα δημιούργιο απλαστόητος, το οποίο είχε έρθει στα χέρια μας πριν ένα τουλάχιστον μήνα. Ξέραμε ότι ήταν απλαστό γεγονός. Εντάξει, και όταν πληροφορηθήκαμε ότι η συγκεκριμένη εφημερίδα το μεγάλο τόρο που έκανε για να δυσφημίσει την κυρία Παπαδρέου ήταν αυτή την πλαστή φωτογραφία που είχαμε στο σιτάρι μας. Αναγκαστήκαμε όντως για να μάθει ο κόσμος, διότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο από τη μέρα που βγάζει την εφημερίδα μου, να βγουν προς τα έξω οι αλήθειες. Εν τω μεταξύ, εμφανιζόταν συχνά πυκνά στις εκπομπές του Γιώργου Τράγκα. Το 1996 θα τσακωνόταν με τον υπεύθυνο του περιοδικού Colt, Βασίλη Μπόνιο. Θέλω να πείτε, κύριε Μπόνιο, ότι δεν πάρει κασέτα. Διότι αυτή τη στιγμή θα σας εκθέσω αν επιμείνετε εσείς προσωπικά. Κύριε
Ομοιάδη. Ναι. Ηχογραφήθηκε με βεντούζα από το τηλεφωνό μου. Κύριε Πόνιο, ποια είναι η σχέση σας με τον κύριο Λιβάνη, γιατί ο Πέτρος ο Κωστόπουλος... Μισό λεπτό, κύριε Τράκα. ...με ιωτίστε αληψιός του κύριου Λιβάνη, ο οποίος φρόντισε να πάρει... Αφήστε, κύριε Τράκα, να τελειώσω. Κύριε Ψωμιάδη, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σας ενδιαφέρει αυτό που λέω και αφήστε τον κύριο Κωστόπουλο. Τον ακούσαμε τον κύριο Κωστόπουλο. Την ίδια χρονιά κατηγόρησε μέσω της εφημερίδας του τον Υπουργό Περιβάλλοντος Κώστα Λαλιώτη για χρηματισμό. Ο Λαλιώτης παρουσίασε τις τραπεζικές βεβαιώσεις για την πλαστότητα των παραστατικών και μήνυσε τον Ψωμιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση κλπ. Η δίκη άργησε 6 χρόνια εξαιτίας των συνεχών αναβολών που ζητούσε ο Ψωμιάδης, λέει ο Βαξεβάνης. Σε μία από αυτές παρουσίασε χαρτί γιατρού του Ωνασίου ότι έκανε εισαγωγή λόγω καρδιακών προβλημάτων. Η απάτη όμως αποκαλύφθηκε. Ο γιατρός εκδιώχθηκε από το Ωνάσιο και διαγράφηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο και τελικά αυτοκτόνησε. Μια άλλη φορά, οι δικηγόροι του φέρουν χαρτί ότι είναι στο νοσοκομείο Σωτηρία με φυματίωση. Όμως ένας φωτογράφος τον απαθανατίζει να περπατά στο κέντρο της Αθήνας με πούρο μάλιστα στο στόμα. Πρωτοδίκως καταδικάστηκε σε 12ετή κάθριξη για πλαστογραφία κατά του δημοσίου και 6ετή φυλάκιση για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμήνυση. Στο εφετείο όμως, οι δικαστές αποφάσισαν πως δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί κακουργηματική πλαστογραφία κατά του δημοσίου, αλλά πλημεληματική κατά του Λαλιώτη, η οποία είχε πια, με τις συνεχείς αναβολές, παραγραφεί. Και έτσι ο Ψωμιάδης απαλλάχθηκε. Κλείνοντας τη δεκαετία του 90, απέκτησε ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο στη Λίμνο, πήρε τον Εθνικό για να προστατέψει ένα πρόεδρο πειραϊκής ομάδας που είχε προβλήματα με τους οπαδούς, ασχολήθηκε και με τον υπόδρομο. Έφτιαξε υποφορβείο που είχε μάλιστα μεγάλες επιτυχίες. Το 2000 βραβεύτηκε ως πολυνίκης, 108 νίκες είχαν τα άλογά του. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Πιστεύω το 2001 θα είναι πολύ καλύτερη χρονιά από το 2000. Οι υποδρομίες είναι ένα σπορ το οποίο πρέπει να το μάθουν οι Έλληνες. Δεν έχει διαφημιστεί όσο έπρεπε. Πιστεύω με το καινούριο υπόδρομο το 2003-2004 όλα θα είναι στην εντέλεια. Είχε και την περίφημη Υποventure ΑΕ, την οποία ο ίδιος πρόφερε Υποventuri και μέσω αυτής θα έκανε μια μεγάλη δουλειά στις αρχές του νέου αιώνα. Στην Ανά Παλετσάκη είχε πει ότι είχε τελειώσει για αυτόν η ενασχόληση με τον αθλητισμό. Με το ποδόσφαιρο θα ασχοληθείτε, κύριε Ψωμιάδη, άλλο ή τελείωσε η όποια σχέση με αυτό. Για μένα έκλεισε το θέμα παράγων αθλητικών. Δηλαδή, έδωσα το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου στην ΑΕΚ, γιατί ήταν μια αγάπη. Δεν την είδα σαν παράγοντας όπως την βλέπουν τώρα γενικώς οι παράγοντες. Μετά όμως πήρε την ΑΕΚ. Το Βήμα θα έγραφε. Τον φώναξε ο εφοπλιστής Καραγιώργης για να πάρουν μαζί την ΑΕΚ. Μέσα σε μια νύχτα, στο ξενοδοχείο Χίλτον, ο Ψωμιάδης άφησε στα κρύα του λουτρού τον ώστοτε φίλο του και έγινε αυτός αφεντικό. Άλλωστε για την επιχειρηματική του φιλοσοφία να έχει συνεργάτες, αλλά ποτέ συνεταίρους, είχε μιλήσει ξεκάθαρα. Αποκλειστικά συνεργάτες. Στις επιχειρήσεις μου δεν βάζω συνεταίρους. Καλύτερος μου συνέτερος είναι ο εαυτός μου. Αυτή είναι η αρχή μου. Τάπου. Γιατί είμαι και δύσκολος επιχειρηματίας. Ξέρεις, ένας συνεταιρισμός είναι από τη μια καλή ιστορία, υποτίθεται, έχεις κάποιον. Αλλά και από την άλλη είναι δύσκολο. Διότι δύο γνώμες σε μια επιχείρηση ίσως μερικές φορές έρθουν σε ρήξη. Είμαι τις αρχές στις επιχειρήσεις μου να μην έχω κανένα συνεταιρό. Ο ίδιος θα έλεγε. Ο εφοπλιστής Καραγιώργης μου είπε ότι αυτός είχε πάρει την ΑΕΚ με φίλους του και ότι είχαν βάλει μπροστά το Σκλαβενίτη. Επειδή δεν είμαι κοιμισμένος, κατάλαβα ότι ο Σκλαβενίτης είναι αχυράνθρωπος και ότι ετοιμάζονταν για κομπίνα. Θα έπαιρναν από την NetMed, μετέπειτα Nova, 37 εκατομμύρια ευρώ μέσω τηλεοπτικών συμβολέων. Η ΑΕΚ θα ήταν δεσμευμένη για 10 χρόνια και πήγαινε να καταστραφεί. Έπρεπε να το αποτρέψω. Και έτσι ενημέρωσα τον μεγάλο ιδιοκτήτη, την ENIC. Για την αγάπη μου για την ΑΕΚ είπα ότι πρέπει να τη βοηθήσουμε. Πήρα το πλειοψηφικό πακέτο 87%. Όταν ανέλαβα την ΑΕΚ, το πρώτο που έκανα, γνωρίζοντας ότι κάθε ΠΑΕ είναι κουβάς δίχως πάτο, ήταν να βάλω διευθύνοντα σύμβουλο έναν οικονομολόγο, τον Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο. Επειδή δεν του είχα εμπιστοσύνη, έβαλα και τον ξάδελφό μου, Χαρίλα ο Ψωμιάδη, για να μην φάω καμιά μαχαιριά. Τον έβαλα διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο τον Αντωνόπουλο, γιατί εγώ δεν μπορούσα. Υπήρχε ρήτρα για το ποινικό μητρό και εγώ είχα καταδεί και 12 ετών μετά από διαμάχη με τον Λαλιώτη, για την οποία αθωώθηκα. Εννοεί απαλλάχθηκε λόγω παραγραφής. Αλλά δεν κρύφτηκα πουθενά.
Παντού εμφανιζόμουν, ήμουν το αφεντικό. Ένα πρωί έχουμε προπόνηση και ξαφνικά σκάει με τις Τρακομακεδόνες, ο Ψωμιάδης μπαίνει μέσα και μας λέει ανέλαβα την ομάδα. Ναι, δεν είχαμε τότε να πούμε site τέτοια. Δεν... Ναι. Τώρα μιλάμε για το 2001-2002. Ναι. Ο Βασίλης Τσάρτας, μετέπειτα Τσιάρτας, στους Μπεταράδες. Λέει αναλαμβάνω την ομάδα, τέλος πάντων φέρνει το Σάντος προπονητή, φοβερή χρονιά κάναμε κτλ. Είχα καλές σχέσεις μαζί του. Το ότι εσύ είχες καλές σχέσεις με το Μάκη Ψωμιάδη και ο Ντέμις δεν είχε την ίδια περίοδο, ήταν η αρχή για μια υποβόσκουσα κόντρα, δηλαδή. Εγώ δεν παρότρινα ποτέ τον Ψωμιάδη να κυνηγήσει τον Ντέμι, να πάει σπίτι του όπως έκανε διάφορα τέτοια κτλ. Ο Ντέμις απλά δεν γούσταρε τον Ψωμιάδη για τους δικούς του λόγους. Δεν ήθελε να έχει καμιά σχέση με τον Ψωμιάδη. Όταν μπήκε ο Ψωμιάδης στην ομάδα, ο Ντέμις είχε συμβόλαιο, άρα έπρεπε να τον υποδεχτεί σαν νέο ιδιοκτήτη. Όταν είχε έρθει η ώρα να πληρώσει μετά την πιο πρόσφατη καταδίκη του και παρότι εμφανιζόταν ως επιχειρηματίας, δεν είχε καθόλου περιουσιακά στοιχεία. Όλα ήταν στα ονόματα μελών της οικογένειάς του, ακόμα και της 85χρονης μητέρας του. Χρόνια μετά θα λεγόταν ότι στα λογιστικά της ΠΑΕΠ είχαν περαστεί πολλά δισεκατομμύρια δραχμές για έργα στις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ, έργα που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν. Ο δικηγόρος Χάρης Οικονομόπουλος θα δήλωνε χρόνια μετά στην ΕΤ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι στην υπόθεση του προπονητικού κέντρου της ΑΕΚ, ο Ψωμιάδης, ο οποίος είχε τότε έναν εντελώς γκρίζο ρόλο, κανέναν επίσημο ρόλο στην ΠΑΕΚ. Πρόεδρος ήταν ο ένας του ξάδερφος, ο Χαρίλαος, διευθυνός σύμβουλος ο άλλος. Μάλιστα, λέγανε τον έναν τον λέγανε ο Χαρίλαος παραπέντε και τον άλλον Χαρίλαος και ο Κεπέντε. Όταν λοιπόν ο παραπέντε και ο Κεπέντε πήγαιναν μαζί με τον σταυλίτη του Ψωμιάδη, στον οποίο επειδή ήταν καλός άνθρωπος προφορικά ανέθεσαν να ανακατασκευάσει το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στους Τροκομακεδόνες, όταν του ανέθεσαν με προφορική εντολή, χωρίς σύμβαση, να ανακατασκευάσει το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια και του δώσαν ένα ποσό της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων, νομίζω, δραχμών τότε, σε μετρητά, χωρίς σύμβαση, μπροστά, επειδή τους φάνηκε καλός άνθρωπος, πήγανε σε ένα υποκατάστημα της Eurobank στα Πατήσια με ένα τεράστιο πακέτο συσκευασμένο από εφημερίδες. Εμφανίστηκαν στον διευθυντή και του λένε αυτό το ποσό, 5 δισεκατομμύρια δραχμές ή όσα ήταν, σε παρακαλώ κατέθεσέ τα στο λογαριασμό της ΑΕΚ και αμέσως μετά πλήρωσε αυτή την επιταγή και αυτή την επιταγή και αυτή την επιταγή που με εκδώσει το όνομα αυτού εδώ, του Σταυλίτη, ο οποίος ήταν μαζί, αλλά μπρατσέτα είχαν πάει και οι τρεις. Και να πάρει να φύγει. Μα λέει ο διευθυντής να τα μετρήσουμε. Δεν χρειάζεται να τα μετρήσεις, είναι μετρημένα. Πριν όμως εμφανιστούν αυτά τα προβλήματα, το 2001 κάποιοι έβαλαν τον Ψωμιάδη να κάτσει δίπλα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωστή Στεφανόπουλο, εν αγνία του Στεφανόπουλου, σε αγώνα του κυπέλου. Οι οπαδοί της ΑΕΚ αγαπούν αυτόν τον περίεργο, αποφασιστικό πρόεδρό τους. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος θυμάται μια ιστορία, μιλώντας στους Μπεταράδες, από αυτές που έχουν κάνει θρύλο τον Ψωμιάδη. Ο Μάκης είχε ένα τρομερό τρόπο να πίνει τον καφέ, δεν το ξέρω εδώ. Έπαιρνε το εσπρέσο, έπαιρνε ένα κέικ τεράστιων διαστάσεων, το έβαζε όλο μέσα στο φλιτζάνι, το κέικ έπινε τον καφέ και ο Μάκης έτρωγε το... Δεν ξέρει άνθρωπο να πει καφέ έτσι. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία κέικ, καφές, ιστορίες, περνάει ο Ρεχάγγελ απ' έξω. Και έχει ο Μάκης μαζί του ένα φίλο του, τρόπο την νέα bodyguard, αν χρειαζόταν τέτοιο πράγμα, το Γρηγόρη, τον αποκαλούν και Γρηγόρη μικροκαταστροφές. Από τα μικρογεύματα, αλλά επειδή ξέρω ακριβώς ήταν λίγο ζευρκάτος, λίγο αυτά, λίγο. Και ξεκινάει ο Μάκης και φωνάζει. Ότο! Ωραία, Χάγκελ, ο οποίος γενικά σκοσμάρα. Δεν γυρίζει ποτέ. Ότο! Ξανά ο Άλλης. Δεν γυρίζει με τίποτα. Ρε, ότο! Και λέει ο Γρηγόρης, να πάτε ρίξω δύο φάπες. Κάτσε ρε φίλε, του λέει ο. Κάτσε ρε, το Ρεχάγγελ του λέει, θα πλακώσουμε. Περίμενε. Και η εφημερίδα Δικέφαλος τον βάζει σε πρωτοσέλιδο να υπέβει ένα άλογο και γράφει: Κιτρινό μαύρε καβαλάρι, πίδα ό,τι βρεις μπροστά σου. Με βυζαντινή γραμματοσύρα αυτό, ένα εύρημα του Ζάστρο. Πίδα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ταμίμιέ, σατους, τσάτσους, ρουφιάνους, αλήτες προέδρους, λαμόγια, παράγγες, καλύβες και το μου της μάνας τους. Ο Ψωμιάδης φαινόταν να είναι μέσα σε όλα. Όταν προσπαθούσε να πείσει τον Κατσουράνη να έρθει στην ΑΕΚ, του έλεγε να μην ανησυχεί για την Παναχαϊκή, που παρότι φαινόταν ότι θα υποβιβαστεί, ήξερε αυτός ότι δεν πρόκειται να υποβιβαστεί. Και είχε δίκιο. Θυμάται ο Κατσουράνης στους Μπεταράδες. Με έπαιρνε ο Μάκης, λέει: Κύριε Μάκη, θέλω να αφοσιωθώ στην ομάδα. Μου λέω: Παλεύουμε να σωθούμε. Δεν πάμε διακοπές να το σωθούμε. Πάσε μέσα και τρωθώ. Με παίρνει δύο φορές την ημέρα τηλέφωνο. Μην αγχώνεσαι, μου λέει: Παναχαϊκή, έχει σωθεί. Πώς έχει σωθεί, μας παίρνει εδώ, μου λέει ο αντιπαστέας τότε. Ρε, άκουσε μου λέει. Μπορούσα να καταλάβω τότε τι εννοεί και αν ήξερε ότι.
Η φάση με τον Ντέμι που έχει πάει στο σπίτι και έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία. Είχε έρθει σπίτι μου την προηγούμενη μέρα. Εγώ κοιμόμουν, εντάξει, ήταν η ώρα 11. Όταν χτύπησε το κουδούνι και όταν πήγα στο θηροτηλέφωνο, επειδή είναι ψηλό ο Μάκης, έλεγα μόνο το μουστάκι. Του λέω, έλα πρόεδρε, έλα μου λέει. Πάνω είσαι, αφού σου μιλάω πού να. Για βγαίνει στο μπαλκόνι, μου λέει εδώ. Του λέει, πρόεδρε, μα τρελάνε, βγαίνει στο μπαλκόνι. Τον βλέπω κάτω, όντω, σου λέγω τέταρτο. Τον Ιανουάριο του 2003 ξεσπάει κόντρα του Ψωμιάδη με τον παίκτη της ΑΕΚ Ντέμι Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό και εκβιασμό. Υποβάλλει μήνυση εναντίον του. Καθώς οι παρουσιαστές του καναλιού Μπεταράδες, Αριστοτέλης Σαββίδης και Τεό Ρίγανης, έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ με τον Μάκη Ψωμιάδη, ήταν αυτοί που ήθελα να μιλήσω σήμερα για να μάθω πώς ξεκίνησαν όλα. Ο Νικολαίδης. Ήταν ένα αντιδραστικό στοιχείο εκείνη την εποχή. Γιατί, και με το δίκαιο του δηλαδή, γιατί έβλεπε πράγματα με τα οποία δεν συμφωνούσε. Συμπεριφορές και τακτικές και μοντέλο λειτουργίας μιας ομάδας με το οποίο φυσικά και δεν συμφωνούσε και δικαιολογημένα, γιατί όντως η ΑΕΚ ήταν προβληματική τότε πάρα πολύ. Και το εξέφραζε. Ακριβώς. Και για να πούμε την αλήθεια τώρα, αυτό ήταν και λίγο ένα σπάσιμο του Τσαμπουκά, γιατί είχε ξεκινήσει ένα αντάρτικο των παικτών για να διώξει τον Ψωμιάδη. Και ο Ψωμιάδης ουσιαστικά προσπαθούσε να τους δείξει ότι εγώ κάνω κουμάντο και ακόμα έρχομαι και στα σπίτια σας και σας ελέγχω ό,τι ώρα θέλω εγώ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα τη επόμενη ημέρα, ο Ψωμιάδης είπε: ό,τι ώρα σε παίρνω τηλέφωνο θα το σηκώνει και ό,τι ώρα έρχομαι στο σπίτι σου θα μου ανοίγεις. Νικολαίδης, και ποιος εσύ που θα μου επιβάλλεις θα κάνω σπίτι μου. Ψωμιάδης, είσαι πολύ μικρός για να μου κάνεις εμένα τέτοιες μαγκές. Μου δημιουργείς πρόβλημα. Μόνο να ζητάς χρήματα, ξέρεις, και τίποτα άλλο. Ξενυχτάς και δεν παίζεις μπάλα, πιτσιρίκο. Δεν θα τα πάμε καλά. Νικολαίδης, σήκω φύγει από εδώ, αλήτη. Δεν θέλω να σε ξέρω. Τότε, σύμφωνα με τον Νικολαίδη, ο Ψωμιάδης τον αρπάζει από το λαιμό, τον σπρώχνει με το σώμα και του λέει: τελείωσες από την ΑΕΚ, κολόπεδο. Σήκω και φύγει από το μαγαζί μου. Θα σε τελειώσω. Θα σου σπάσω τα πόδια. Μαρτυρίες έκαναν λόγο για την εμφάνιση της Δέσποινας Βανδύ τη στιγμή που ο Ψωμιάδης είχε αρπάξει από το λαιμό τον ποδοσφαιριστή και τον απειλούσε. Η παρουσία αυτόπτη μάρτυρα από την πλευρά του Ντέμι φέρεται να έκανε τον Ψωμιάδη να το ξανασκεφτεί και να υποχωρήσει. Αποχωρεί από το σπίτι του παίκτη, αλλά αφήνει ένα αυτοκίνητο με άντρες της προσωπικής του ασφάλειας έξω από αυτό. Ο Νικολαίδης παίρνει τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Ένα περιπολικό καταφτάνει σύντομα. Μόλις το βλέπουν οι άνθρωποι του Ψωμιάδη, φεύγουν αμέσως. Τα νέα καταλήγουν πως η Δέσποινα Βανδύ έπαθε σοκ από το συμβάν και από το πρωί ο Ντέμις Νικολαίδης προσέλαβε άντρες για προσωπική ασφάλεια του ίδιου και της Δέσποινας Βανδύ. Η εκδοχή του συμβάντος από τον Μάκη Ψωμιάδη μετά τις καταγγελίες του Ντέμι, σύμφωνα με τα νέα, άγγιζε τα όρια του σουρεαλισμού. Πήγα στο σπίτι του κυρίου Νικολαίδη, το ξαναλέω πάλι, πήγα στο σπίτι του κυρίου Νικολαίδη, μόνος μου εντελώς, και όταν αντελήφθηνε ότι ήταν στο σπίτι, του είπα εντάξει δεν είμαι περαστικός ήμουνα και καλή σου νύχτα. Θα συμπλήρωνε ο Ψωμιάδης ότι ο Ντέμις επέμενε να μου μιλήσει και τον περίμενα στο πεζοδρόμιο. Όταν βγήκε έξω, αντίκρισα έναν Νικολαίδη που δεν είχα ξαναδεί. Φώναζε κλπ. Δεν έγινε όμως κανένα επεισόδιο και έφυγα αφού τον χαιρέτησα διαχειραψίας. Την επόμενη μέρα είδα με έκπληξη τα όσα είπε ο Ντέμις στην αστυνομία. Την κόντρα είχε σατιρίσει ο Γιώργος Μητσικώστας ως εισαγγελάτος στην εκπομπή του. Με αυτόν τον πασμένο, δεν κοιτάτε μια φάτσα, ρε να μου. Κάτσε πάλι το μαλακίδι. Καλό και τους δυο σας, νομίζω ότι δεν αρχίσαμε καλά. Τι βρήκα από σένα, Βανδύρε. Μπράβο, τώρα είσαι κοντά, αγαπούλα μου, έτσι δεν θέλω. Καλά, είσαι διαστραμμένος, ε. Εγώ σαν εσένα θέλω 100, ε. 50 τους κρεμάζω στο μουστάκι μου και άλλους 50 τους κρεμάζω στο βαρλό. Αυτές οι φράσεις τους λένε ούτε άνθρωποι της νύχτας. Ναι, γιατί αυτό είναι πρωτοσύγκυρο στη Μητρόπολη. Εδώ μιλάμε για τη μεγαλύτερη κουκκίνα που έβγαλε ποτέ η Ελλάδα, κύριε. Διαβάζω πως η μήνυση του Ντέμι ποτέ δεν εκδικάστηκε, αφού ο Μάκης Ψωμιάδης δήλωνε και πάλι κλινήρης. Όμως ο Αριστοτέλης και ο Τεό μου λένε πως ο Νικολαίδης τελικά γέλασε και τελευταίος και καλύτερα. Από εκεί ξεκίνησε όλη η κόντρα του Ντέμι με τον Μάκη Ψωμιάδη που κατέληξε με νικητή τον Ντέμι. Δηλαδή ο Ντέμις ουσιαστικά έχει διώξει τον Μάκη Ψωμιάδη από την ΑΕΚ. Έχουν αποκαλυφθεί λοιπόν περίεργες οικονομικές κινήσεις και ο Ψωμιάδης αποτελεί παρελθόν για την ΑΕΚ. Στο τέλος, ακόμα και με τον εμπιστό του Τσάρτα τα έσπασε. Βέβαια μετά είχε τις περιπέτειες που μπήκε φυλακή για τα σχετικά, μετά άλλαξε τελείως. Όλη η ιστορία ξαφνικά είχε και με μένα χωρίς να ξέρω κανένα λόγο θέμα και μάλιστα μου στείλε και χαρτί να προπονούμε 7 η ώρα το πρωί μόνος μου και τα λοιπά και εκεί είχα και λίγο αντιπαράθεση με τον Μπάγεβιτς που λέω το δέχεσαι εσύ αυτό ως τι. Και τελικά έκανα προσφυγή για μείωση προσωπικότητας. Η αθλητική εκπομπή της NET θα αποχαιρετούσε τον πρώην πλέον πρόεδρο της ΑΕΚ με ένα best-of βιντεάκι γεμάτο με σαρδάμ, λάθη αλλά και θρυλικές ατάκες του. Τους παιχταράδες που κατέχει η ομάδα, του Ντέμι του Νικολαίδη, του Τσάρτα, του Αμανατίδη, του Ατματζίδη,
του Ατματζίδη. Κόσμο τη ΣΑΕΚ είναι αυτό που με σταμάταγε στο Κολωνάκι που πήγα να κουρευτώ το Σάββατο και κάθε πέντε βήματα να πούμε μου λέγε πρόεδρε θα γίνουμε τον Γρηγόρη. Παιδιά σήμερα η ΑΕΚ γιορτάζει, ήρθε ένα παιχταρά ο Γρηγόρης γιορτάζει, ο Γρηγόρης. Δεν είναι τώρα για να λέμε τώρα ιστορίες για αγρίους. Ήρθε ο άνθρωπος από ένα ταξίδι 30 ώρων και από μία 15-ωρη βίζνα διαπραγμάτευση με την πολύτρια εταιρεία. Συνεχίζετε να τρώτε τις σάρκες αυτών την οποία την κατασπαράξαν την ΑΕΚ. Η παρουσία η δική μου θα παίξει και ασπίδα επάνω σε αυτούς οι οποίοι θα θέλουν να πειράξουν την ομάδα. Δεν θα μπορούσε ποτέ κανένας ΑΕΚτής να φανταζόταν ότι θα φέρναμε στην ΑΕΚ τον Φερνάντο Σάντος. Χαίρετε όλοι η ΑΕΚ που ξαναεπιστρέφει ο Ντούσκο Μπάκεβιτς στην ομάδα την οποία αγάπησε και τον αγαπήσαν. Οι εποχές Καζαντζίδη, μάτσα τελειώσανε κύριοι. Μήπως θέλετε να σας το ξαναφιξάρω, μήπως δεν το ξέρετε. Και δεν πιστεύω κανένας να έχει την αντίθετη άποψη. Αχ, πρόεδρε, δεν θα μας κλείψεις τώρα. Τι θα κάνουμε χωρίς Μάκη τώρα. Πού μου λέει ο λόγος δηλαδή χωρίς το Μάκη σταματάμε. Δεν ξέρω να κάνουμε. Φέρετε πίσω το Μάκη χωρίς υλικό, τι να κάνουμε τώρα. Λίγα χρόνια μετά και θέλοντας να κοντράρει την ΑΕΚ και τον Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος είχε αναλάβει πρόεδρος της ΑΕΚ, έκανε ένα πέρασμα από τον ακράτητο. Όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλά, η ομάδα υποβιβάστηκε μη καταφέροντας να δείξει κάτι ιδιαίτερο παρά τα σχετικά μεγάλα ονόματα που είχε φέρει ο Ψωμιάδης. Ο προπονητής Μπάμπης Τενές θα θυμόταν για τότε. Έχει ανέβει ο ακράτητος και ο συγχωρεμένος αγοράζει την ομάδα. Και μου κάνει ραντεβού να συνεργαστούμε και την επόμενη χρονιά. Πηγαίνω στο σπίτι, του λέω. Κύριε Μάκη, δεν θα συνεργαστούμε μαζί. Γιατί του λέω: εσύ μπαίνει στα αποδυτήρια. Εγώ δεν αφήνω να μπουν στα αποδυτήρια. Άρα, με το που θα μπει εσύ μέσα στα αποδυτήρια, εγώ θα πρέπει να φύγω. Σε πάω, μου λέει. Σκέψου το. Δεν συνεργαστήκαμε. Πήρε τον Ιοντανέσκο. Μετά από δύο μήνες τον πλάκωσε στις φαλιάρες μέσα στα αποδυτήρια. Οπότε, εγώ έλεγα: ευτυχώς Παναγία μου γλίτωσα. Θα τις είχα φάει εγώ. Το 2007 ο Ψωμιάδης πήγε στην Καβάλα. Καταγόταν από εκεί και είχε γεννηθεί εκεί. Αγάπησε την ομάδα και κατάφερε να την ανεβάσει στη Σούπερ Λίγκα. Χάρη στη διορατικότητά του, διαβάζω στο Βήμα, και στην εξαιρετική σχέση με τον άλλοτε παίκτη του Ηρακλή, Έντβιν Μουράτη, ο Ψωμιάδης παρουσίασε για δύο χρονιές εξαιρετικές ομάδες με επιλογές παικτών που ζήλεψαν ακόμα και οι μεγάλοι τέως ΠΟΚ. Το άγχος του βέβαια ήταν έντονο, με συνέπεια στον τελευταίο αγώνα με τα Γιάννενα να φωνάζει από την εξέδρα «Ο Ταραχούλσκι χτύπησε! Ο Ταραχούλσκι χτύπησε!», ώστε να κάνουν αλλαγή τον παίκτη επειδή είχε χάσει μια κλασική ευκαιρία. Για την περίοδο στην Καβάλα, ο Δημήτρης Αλπιγκίδης είχε ακούσει το εξής. Έχει ανεβάσει την Καβάλα Αλφα Εθνική, είναι πρόεδρος και έχει έναν ορούμα. Και μπαίνει στα αποδυτήρια, μου λένε τα παιδιά, και φωνάζει «Ορούμα! Πού είναι ο ορούμα, ρε παιδιά?». Λέει «Γιατί ρε πρόεδρε, το θες?». Έχει βγει MP3 να πάρει το βραβείο του. Όμως ο Ψωμιάδης δεν γελούσε. Οι κόντρες του με το Δήμο Καβάλας για οφειλές της ΠΑΕ στο γήπεδο και η περιορισμένη στήριξη από τον κόσμο τον πίκραναν αρκετά. Το 2009 τηλεφωνεί σε ραδιοφωνικό σταθμό της Καβάλας ως απλός φίλαθλος, λέγοντας ότι η ομάδα ανήκει στο γιο του. Δεν ξέρω αν όντως την Καβάλα ζουν καβαλιώτες ή πλέον στην Καβάλα δεν υπάρχουν καβαλιώτες. Ζουν κάτοικοι οι οποίοι έχουν έρθει από άλλες περιοχές. Λυπάμαι με τους καβαλιώτες. Λυπάμαι που δεν έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια που είναι εντελώς πατριωτική από πλευρά του γιού μου, διότι δεν είχε κανένα πρόβλημα ο γιος μου να έρθει και να ασχοληθεί με την Καβάλα. Αυτή η ντροπή την ώρα που παίζει η ομάδα της πόλης σου να είναι γεμάτες οι καφετέριες και να βλέπουν το μάτς από την καφετέρια την παραλιακή, ντρέπομαι και για αυτούς που το βλέπουν και για αυτούς οι οποίοι έχουν ανοιχτές καφετέριες και τις τηλεοράσεις τους για να βλέπουν ο κόσμος. Αν δεν υπήρχε η οικογένεια Ψωμιάδη, ο γιος σας και η κόρη σας, λοιπόν. Και ήδη υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Είναι οι τιμές εισιτηρίων. Ακούστε κύριε Πατσίρη την καραμέλα αυτή, οι τιμές εισιτηρίων. Τα πιο φθηνά εισιτήρια να μου τα έχει πάει Καβάλα. Το ζητάμε συγγνώμη που η ομάδα παίζει Super League. Γιατί στεναχωρηθήκα για να μην έρχονται στο γήπεδο. Είχε γραφτεί τότε στο ίντερνετ, ηρωνικά, ουδής προφήτης στον τόπο του και όπου κι αν πάω η Καβάλα με πληγώνει. Πάντως το 2009 καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό σε 4 χρόνια φυλάκιση για πλαστά τιμολόγια που αφορούσαν την ΠΑΕ ΑΕΚ.
Δεν είχε τελειώσει όμως, γιατί κατηγορούνταν για υπεξαιρέσεις από την ΑΕΚ πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Θα έλεγε στην ΕΤ ο δικηγόρος Χάρης Οικονομόπουλος. Η ΑΕΚ έχει δύο απαιτήσεις κατά του Ψωμιάδη και των συνεργατών του. Η πρώτη είναι να την αποζημιώσει. Ο Μάκης Ψωμιάδης και οι συνεργοί του έχουν καταδικαστεί να καταβάλουν στην ΑΕΚ ένα ποσό το οποίο σήμερα με τους τόκους φτάνει τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Είναι απορίας άξιο ότι μετά από την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά του Μάκη Ψωμιάδη για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην ΑΕΚ και ενώ ίσχυε στην Ελλάδα ο νόμος για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος, ο οποίος καθιστά αδίκημα την κατοχή και διαχείριση μαύρου χρήματος, υπήρξε τουλάχιστον μια τράπεζα, η οποία δέχτηκε μια πολύ μεγάλη κατάθεση, περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ, από το Μάκη Ψωμιάδη, η οποία ελέγχεται κατά πόσο ενημέρωση η Τράπεζα της Ελλάδος. Το γεγονός ότι ποτέ δεν έμπαινε στη φυλακή τον είχε ήδη μετατρέψει σε θρύλο. Οι ατάκες του χρησιμοποιούνταν στην καθημερινότητα και ήταν ταυτόχρονα τρομακτικός, αλλά και για κάποιους συμπαθείς, χάρη και στην σάτιρα που του έκανε η τηλεόραση. Εδώ, στο Alter, μιλάει για τη μίμηση που του έκανε ο Μητσικώστας. Έλα, αγαπούλα μου! Έλα, τι λένε! Έλα, ρε, ξέ τους, μωρέ, πάλε πίπες το μωρέ. Τι λένε, πες τους τρία τα κολλάκια, τρία. Κύριε Ψωμιάδη, έχετε ενοχληθεί ποτέ όταν βλέπετε τον εαυτό σας να σατιρίζεται από τον κύριο Γιώργο Μητσικώστα? Καθόλου ποτέ δεν με έχει ενοχλήσει, ίσα ίσα. Είναι μια μοναδική στο είδος σάτιρα. Δεν έχει καθόλου χειδιότητα. Τι για το λαλιώτη, πάμε να μιλάμε τώρα για αγκλ***. Βάλε πίπι στο μιλάμε. Όσο για το διτή, αν κάνει κάτι, θα τον ξεσκίσω τον Ψωμιάδη. Άμα θέλει, ας τολμήσει κάριο μας αδικείς, τον ξεσκίζω από όλες τις πάντες, ναι. Και πιστεύω ότι ο κόσμος ξεκουράζεται με το να παρακολουθεί τον κύριο Μητσικώστα. Είναι καλό στο ρόλο του να παίζει τον Μάκη Ψωμιάδη? Εγώ θα σας πω τι λένε οι φίλοι μου και οι άγνωστοι. Το πετυχαίνει πάρα πολύ. Θα τους γ***ω όλους, βάλε πιπιστόλους, θα τους ξεσκίζω, μην βάλεις πίπεδο εδώ πουθενά. Κάνει μια σάτιρα χωρίς σχεδιότητα, που στην εποχή μας είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Από το 2009 και για δύο ολόκληρα χρόνια ο Ψωμιάδης κατάφερε να μην κατηγορηθεί για κανένα νέο κακούργημα, μέχρι το καλοκαίρι του 2011. Τότε θα άλλαζαν όλα. Το σκάνδαλο των στημένων αγώνων ξεσπά, κασέτες με τον Ψωμιάδη να μιλά δίνονται στη δημοσιότητα, αυτός κατηγορείται, εξαφανίζεται και τότε, εκείνο το καλοκαίρι, αρχίζει η πραγματικά ενδιαφέρουσα κινηματογραφική ιστορία του Μάκη Ψωμιάδη. Εντελώς μια από το σύστημα. Θέλω πολύ να πω ότι ο Μάκης Ψωμιάδης είναι ένας καταπληκτικός τύπος. Και ζητάει να αποσυρθεί η διαφήμιση και στα και άλλα πράγματα. Αγαπούλα, η κουκούλα. Πιστεύω θα υπάρξει πρόβλημα. Χίλιες φορές στο Κορυδαλό παρά στις φυλακές των Σκοπίων. Μου έκαναν καψόνια. Άρεσε δικαιωμένος κύριε Ψωμιάδη. Και βαράνε σε όλα τα κανάλια, τις εφημερίδες και τα ράδια. Μέχρι και βίντεο ντοκουμέντο έχουμε. Από την ΕΥΠ τα πήρατε. Τι είπατε κύριε Ψωμιάδη? Χωρίς αναστολή και μη εξαγοράση. Θα σας εμπιστευτούν ξανά οι αρχές κύριε Ψωμιάδη μετά τη διαφυγή σας. Αλλά αυτό το παράπονο ότι θα μπορούσαν να είναι και άλλοι στην κηδεία. Υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν πει ότι έχουν δικούς τους ανθρώπους που ήταν στην κηδεία και τον είδανε. Δηλαδή. Τυχαία, έμαθα. Ότι εσείς οι Βραζιλία θα μου πεις τώρα. Εάν δεν με πιστεύετε, κάντε μου τον ορό της αλήθειας. Αυτήν λοιπόν τη συναρπαστική ιστορία που ξεκινά από το καλοκαίρι του 2011 και τελειώνει στο σήμερα, θα την παρουσιάσουμε στο δεύτερο και τελευταίο επεισόδιο της σκληρής αλήθειας για το Μάκη Ψωμιάδη που λέγεται «Τέλος». Κάπου εδώ τελειώσαμε, προς το παρόν. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!